Το πρωτοποριακό σύστημα διαχωριστήρων πετρελαίου που διαθέτουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων του Συνεταιρισμού Ταξί Χανίων αναδείχθηκαν σε αδυναμία, καθώς τα συναρμόδια υπουργεία δεν εξέδωσαν την απαιτούμενη οικία, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται αντιμέτωπα με κυρώσεις. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σφράγισε τα πρατήρια επειδή δεν υπήρχε πλήρης διασύνδεση με το σύστημα εισρώων νεκρών. Λόγω της μη διασύνδεσης των διαχωριστήρων που έχουμε με την αρμόδια υπηρεσία, σφραγίστηκαν τα πρατήρια, είναι διαδικαστικό το θέμα. Οι άνθρωποι που είδαν και μόνοι τους ότι έχουμε όλα τα παραστατικά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του Συνεταιρισμού Ταξί Χανίων, Γιώργου Φραγκεδάκη, ενώ έβλεπαν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι στέλνονταν τα φορολογικά δεδομένα, δεν λάμβαναν ισοζύγια. Αυτό παρήγαγε αλάρμ και έδωσαν εντολή ελέγχου. Όσο και αν οι ίδιοι προσπάθησαν να βρουν μια λύση για να μην μας επιβάλλουν το κλείσιμο των πρατηρίων, θεωρώντας το άδικο για την επιχείρησή μας, η μη ενεργοποίηση από εμάς του συστήματος εισρωών νεκρών, ώστε να στέλνει τις απαιτούμενες από τον νόμο πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες καυσίμων που διακινούν τα πρατήριά μας, τους έδαινε τα χέρια. Διότι ο νόμος δεν αφήνει κανένα περιθώριο όταν η μη συμμόρφωση είναι πρόβλημα που δημιούργησε η ανάπτυξη του συστήματος εισρωών νεκρών και όχι η κακόβουλη πρόθεση του πρατηριούχου. Με ένα παράπονο βγάζουμε, γιατί έπρεπε ο νομοθέτης να έχει προβλέψει τη χρήση των διαχωριστήρων εφόσον άλλαξε η νομοθεσία. Από πλευρά μας έχουμε κάνει όποια ενέργεια χρειάστηκε ούτως ώστε να βγάλουμε το υπόθετο αυτό έγγραφο. Δεν έχει καταφερθεί μέχρι τώρα. Ενδεχομένως να βγει σε καλό, γιατί τις επόμενες μέρες θα το έχουμε στα χέρια μας για να συνεχίσουμε. Η ΑΔΕ έδωσε προθεσμία ως τις 22 Ιουλίου προκειμένου τα πρατήρια του Συνεταιρισμού Ταξί Χανίων να διευθετήσουν το θέμα. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κάνει γνωστό ότι οι διαχωριστήρες θα κλείσουν και σε 10 ημέρες αναμένεται να λειτουργήσουν ξανά. Δεν βρέθηκε μία λύση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Εμείς τα έγγραφα που ζητήσανε και τη διαδικασία την έχουμε κάνει. Επανειλημμένως έχουμε προσπαθήσει ούτως ώστε να προχωρήσει στην έκδοση αυτής της ειδικής άδειας, να το πω έτσι. Ωστόσο, δεν θέλω να διάσω κανένα, όμως προφανώς κάποιος υπάλληλος δεν έκανε σωστή δουλειά του ή δεν το πήρε στα σοβαρά. Μετά το λουκέτο στα δύο πρατήρια του συνεταιρισμού, οι αυτοκινητιστές ταξί εξυπηρετούνται από το τρίτο πρατήριο υγρών καυσίμων, στο οποίο δεν είχε προχωρήσει η εγκατάσταση διαχωριστή πετρελαίου.